χαμόγελα ανακούφισης φαίνεται ότι σχηματίζονται στα πρόσωπα των ελαιοπαραγωγών μετά από τα απανοτά χτυπήματα των τελευταίων ετών, καθώς τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Κρήτη, η νέα ελαιοκομική περίοδος δείχνει ότι θα έχει θετικό πρόσημο με δεδομένο ότι οι αυξημένες θερμοκρασίες του Σεπτέμβρη λειτουργήσαν σαν ασπίδα προστασίας στο μεγαλύτερο εχθρό της παραγωγής, που ήταν ο Δάκος. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών του Σεπτεμβρίου που δημιουργηθήκαν πριν από μερικές μέρες, σταματήσανε το δάκρυ. Δηλαδή αυτοί οι μίνι κάψονες που πλήξανε το νησί 5 μέρες τώρα σταματήσανε τον πληθυσμό του δάκρυ. Είδαμε κατευθείαν μία μείωση στις βαγίδες κατά 70%. Η περιφέρεια Κρήτης όμως τις προηγούμενες μέρες με όλους εμάς που χτυπήσαμε το καμπανάκι του κινδύνου έβγαλε ένα προϋπολογισμό 800.000 ευρώ και σε κάποιες περιοχές που συνεχίζει να υπάρχει το πρόβλημα και βλέπουμε αυξήσεις θα γίνει και έκτος ψεκασμός. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας καλός σχεδιασμός. Υπάρχει μια εγρήγορση από τον κρατικό μηχανισμό και θεωρώ ότι θα έχουμε ποιοτικό λάδι και το ποιοτικό λάδι θα έχει τιμή για το έτος 2021 βάσει των τελευταίων δημοπρασιών που γίνανε στη Λακωνία. Στην Κρήτη η ποσότητα ελαιολάδου που αναμένεται τη νέα ελαιοκομική περίοδο εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένη, ενώ αισιοδοξία φαίνεται ότι τροφοδοτεί ταυτόχρονα η μειωμένη παραγωγή ελαιολάδου στην Ιταλία και την Ισπανία, που το πιθανότερο είναι να σύρει σε αύξηση και στην τιμή του ελληνικού και δι' κρητικού ελαιολάδου. Έχουμε μία μεσοδεδίαμα σε όλο το νησί, της τάξης των 50.000 τόνων περίπου. Ξεκινάει ένα καλό ποδαρικό για τη νέα ελαιοκομική χρονιά. Σημαίνει ότι υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον από τους Ιταλούς και από τους Ισπανούς, γιατί δεν έχουν τις ποσότητες που έπρεπε να έχουν. Η υπερπαραγωγή της Ισπανίας πριν από 2 χρόνια, το 1.800.000 τόνοι, μας δημιουργήσαν τεράστια προβλήματα και ευελπιστούμε ότι το λάδι θα έχει μια καλή τιμή για το έτος 2020-2021. Όπως δήλωσε στην Κρήτη TV ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου, οι τελευταίες δημοπρασίες ελαιολάδου στη Λακωνία άνοιξαν το δρόμο της αύξησης της τιμής για τα αποθέματα ελαιολάδου, διαμορφώνοντας συνθήκες επιστροφής πάνω από τα 3 ευρώ το κιλό για το ελαιόλαδο της νέας περίοδου. Βλέπουμε όμως τώρα την περιοχή της Λακωνίας ότι αρχίζουν και ανεβαίνουν οι τιμές στα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα και όταν βλέπουμε τέτοια εποχή έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στην τιμή των 2,70 περισσινό λάδι. Καταλαβαίνετε κατευθείαν ότι το φετινό λάδι θα πιάσει περίπου τα 3 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι, αν και οι πρώτες πράξεις κινούνταν στα 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό, η τιμή σύντομα έχει υποχωρήσει στα 3 ευρώ και 20 λεπτά, ενώ στη συνέχεια οι τιμές είχαν πέσει κάτω από το φράγμα των 3 ευρώ.